Βεβαίως και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αναφορικά με την λήξη των, προγραμμάτων στήριξης για τη χώρα μας. Είναι μαζί μας ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Θόδωρος Καράογλου. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Καλώς ορίσατε. Τώρα, καλά, ναι. Τώρα αυτός ο παραλληλισμός ήταν... Πείτε μου τώρα εσείς τι γίνεται, διότι είσαστε έμπειρος οικονομολόγος, κύριε Καράογλου, και θέλω να κάνουμε, θέλω δύο-τρεις ερωτήσεις ουσίας να σας κάνω. Αυτή η λήξη τώρα του προγράμματος για τη χώρα μας σημαίνει κάτι θετικό? Μπορεί η χώρα μας να πάρει αποφάσεις από μόνη της, να δώσει 5 δραχμές παραπάνω σε αυτούς που τις έχουν ανάγκη, να αποφασίσει να ανέβουν λίγο οι μισθοί ή να δώσει κάνα 10 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους, ή πρέπει να πάρει άδεια από τους δανειστές για να το κάνει και αυτό και αυτοί να πούν όχι μετά? Ελάτε. Ιδάλλως να μην πανηγυρίσουμε, να ξέρουμε. Πρώτο σκέλος της ερώτησης, να πω ότι βεβαίως και σημαίνει, είναι σημαντικό το ότι τελειώνει το τρίτο πρόγραμμα, το τρίτο μνημόνιο, και βγαίνουμε από το μνημόνιο αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας έχει σχέση με το τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες. Εκεί λυπάμαι που θα στεναχωρήσω τους συμπολίτες μου, αλλά δυστυχώς δεν πρέπει να περιμένουν τίποτα. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει τυπικά, αλλά στην ουσία υπάρχει ένα άτυπο τέταρτο μνημόνιο, το οποίο ξεκινάει την αμέσως επόμενη μέρα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυστηρή επιτήρηση ένα τρίμηνο. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι μείωση των συντάξεων, που το ξέρουμε όλοι, από 1/19. Το τρίτο είναι μείωση του αφορολόγητου από 1/20. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κτλ. Με λίγα λόγια, έχουμε ένα άτυπο τέταρτο μνημόνιο, κύριε Λαζάρου. Απλά σε σχέση με το προηγούμενο, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο μνημόνιο, δεν έχουμε και δανεισμό. Και αυτό είναι το δύσκολο της ιστορίας. Δηλαδή, καλούμαστε να βγούμε στις αγορές για να δανειστούμε όσα χρήματα χρειάζονται. Βεβαίως, έχουμε ένα αποθεματικό 24 δις που για 22 περίπου μήνες εκτιμάται ότι μας φτάνουν να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αλλά θα πρέπει μέσα σε αυτό το 22μηνο να προχωρήσουμε σε έξοδο στις αγορές. Και με σημερινά δεδομένα είναι και αδύνατο αυτό και ασύμφορο. Γιατί το επιτόκιο των δεκαετών νομολόγων πριν από μια εβδομάδα ήταν στο 3,7, σήμερα έχει ξεπεράσει το 4,2. Βεβαίως δεν είναι θέμα μόνο ελληνικής οικονομίας, αλλά είναι και θέμα της κρίσης που έχει ξεσπάσει στη γειτονιά μας με την Τουρκία. Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν περιθώρια για πανηγυρισμούς. Το αντίθετο θα έλεγα, είναι θετικό το ότι τελειώνει το τρίτο μνημόνιο. Το κακό όμως είναι ότι συνεχίζει τη ίδια καταστροφική πολιτική, και το κακό είναι ότι έχουμε μέτρα συγκεκριμένα μπροστά μας. Μάλιστα. Άρα δηλαδή εσείς τώρα αναφέρεστε στα μέτρα τα οποία υπάρχουν, είναι ήδη ψηφισμένα, υπογεγραμμένα. Έτσι. Από πριν την λήξη του προγράμματος και το αφορούν ημερολογιακά στο μετά τη λήξη του προγράμματος. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως και το γνωρίζαμε, δεν ήταν μυστικό. Βεβαίως και το γνωρίζαμε όλοι μας. Το ερώτημά μου δεν αφορούσε σε αυτό, κύριε Καράογλου. Αφορούσε στο, εντάξει, πέραν αυτών των οποίων εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε, τι δυνατότητες μας δίνει η σημερινή λήξη του προγράμματος? Μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αποφασίσουμε 2-3 πράγματα τα οποία να βελτιώσουν λιγάκι την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, ναι ή όχι? Το αν θα υπάρξει βελτίωση καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη έχει σχέση με την πορεία της οικονομίας. Αν δηλαδή έχουμε ανάπτυξη, αν η πίτα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, μεγαλώσει, τότε προφανώς θα υπάρχουν περιθώρια. Αν όμως παραμείνει όπως είναι, η ανάπτυξη είναι ανημική όπως ήταν και πέρσι, όταν πέρσι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρέχαν με μέσο όρο ανάπτυξη το 2,5%. Και η Ελλάδα, ενώ προβλέπαμε στον προπολογισμό 2,7, τελικά έκλεισε ανάπτυξη με 1,3, είναι προφανές ότι δεν έχουμε περιθώρια. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Χρειάζεται μια άλλη πολιτική, κίνητρα, χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, σταθερό φορολογικό σύστημα, λιγότερη γραφειοκρατία, ένα σοβαρός αναπτυξιακός νόμος για να υπάρξουν επενδύσεις, άρα να υπάρξει ανάπτυξη. Μόνον αν υπάρξει ανάπτυξη, άρα μεγαλώσει το ΑΕΠ, μεγαλώσει η πίτα δηλαδή, έτσι έχουμε περισσότερα χρήματα σαν χώρα, θα μπορέσουμε να δώσουμε κάτι στους πολίτες. Οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με χρήματα από δανεικά, αλλά δανεικά δεν υπάρχουν, δεν πρόκειται να μας δώσει κανείς. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον δανεισμό της χώρας, κύριε Καράογλου, να έρθω και στο δύσκολο της υπόθεσης, και το επεσήμανε μάλιστα και ο πρόεδρος του κόμματός σας σήμερα. Ναι. Ότι δεν έχουμε το φθηνό δανεισμό που είχαμε από τους
που είχαμε από τους Ευρωπαίους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι γεγονός και αυτό το ξέρω. Έτσι. Σημαίνει λοιπόν ότι μια έξοδος στις αγορές θα σημάνει ταυτοχρόνως, πέραν της επιτυχίας, γιατί το έχετε περάσει εσείς οι πολιτικοί σε εμάς τους πολίτες, ότι είναι επιτυχία μια έξοδος στις Ελλάδες στις αγορές. Πλην όμως, η έξοδος στις αγορές σημαίνει ακριβότερο δανεισμό σε σχέση με τον δανεισμό που είχαμε από τους θεσμούς. Ναι. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Γι' αυτό το λόγο λέμε. Εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο πασχίζαμε εμείς τόσα χρόνια και κάναμε τις θυσίες που κάναμε, για να μπορεί η Ελλάδα να ξαναδανίζεται από τις αγορές ή για να μπορεί η Ελλάδα να παράξει χρήμα μόνη της? Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέμε ότι η σημερινή συμβολική ημέρα της εξόδου από το τρίτο μνημόνιο δεν είναι ημέρα πανηγυρισμών, αλλά είναι ημέρα περισυλλογής για την επόμενη μέρα. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει προγραμματισμός για το τι θα κάνουμε έτσι ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία, να έρθουν επενδύσεις, να μεγαλώσει το ΑΕΠ, να υπάρχει ανάπτυξη, προκοπή γενικότερα στη χώρα. Αν δεν υπάρχει, τότε προφανέστατα ισχύει αυτό που είπατε, ότι δηλαδή θα βγαίνουμε στις αγορές, θα δανειζόμαστε με ψηλά επιτόκια, πολύ υψηλότερα από αυτά που δανειζόμασταν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, γιατί δανειζόμασταν με επιτόκια κάτω από 2%. Έτσι. Ενώ τώρα στις αγορές σήμερα τα επιτόκια, τα δεκαετία ομόλογα είναι με 4,2. Άρα λοιπόν θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο λέμε λοιπόν εμείς στη Νέα Δημοκρατία ότι καλό το διάγγελμα σήμερα του κυρίου Τσίπρα, βεβαίως σε λάθος κατεύθυνση, γιατί για μια ακόμη φορά δεν έκανε αυτοκριτική και δεν ζήτησε μια συγγνώμη έστω για το καταστροφικό πρώτο εξάμεινο που στήχησε τον ελληνικό λαό το τρίτο μνημόνιο και ένα κόστος από 86 το έλαστο έως 200 δις, όπως εκτιμά ο κύριος Ρέντλινγκ, όχι εμείς. Δεύτερον, για μια ακόμη φορά ο κύριος Τσίπρας ήταν διχαστικός και πολιτικός, ενώ έπρεπε να χαμηλώσει τους τόνους και να ζητήσει συνεργασία να ξεπεράσουμε την κρίση, γιατί το τρίτο μνημόνιο μπορεί να τέλειωσε. Η κρίση όμως είναι παρούσα και γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία και ένωση δυνάμεων. Αυτό που λέμε λοιπόν ότι το καλύτερο διάγγελμα που θα μπορούσε να κάνει ο Πρωθυπουργός ήταν, ή ελπίζουμε να το κάνει το συντομότερο δυνατόν, αν εξαγγείλει, αν προκηρύξει εκλογές. Αυτό θα είναι μια ανακούφιση και για τον ίδιο, και για τη χώρα και για όλους τους Έλληνες πολίτες. Τώρα, εγώ θα επιμείνω στο προηγούμενο ερώτημά μου και θα το φέρω από άλλη οπτική γωνία. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να μην δανειζόμαστε πλέον από τους θεσμούς και να επιστρέψουμε να ζητήσουμε χρήματα από εκεί που δανειζόμασταν πριν την κρίση. Έτσι. Δηλαδή, να πάρουμε λεφτά από τις ίδιες πηγές οι οποίες ουσιαστικά μας έβαλαν στην κρίση. Ναι. Για να το πω διαφορετικά. Ναι. Έτσι. Φτάσαμε το 2009 και δανειζόμασταν κανονικά. Από το 2010 και μετά την αλήση του μνήμης εποχή του Γιώργου του Παπανδρέου, ο οποίος υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό ότι λεφτά υπάρχουν, οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Γιατί πήγαμε στα μνημόνια? Γιατί έφτασε ένα κομβικό σημείο. Εννοούσε στον πλανήτη γενικά ότι υπάρχουν. Ναι, ναι, προφανώς, ναι. Λοιπόν, αλλά έφτασε ένα σημείο η χώρα που δεν μπορούσε πλέον να δανειστεί. Οι αγορές, οι δανειστές δεν μας δίναν λεφτά, γιατί απλώς το ποσό των δανεικών που είχε συγκεντρωθεί ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαμε να το αποπληρώσουμε. Και όταν έχει τον πρωθυπουργό τη χώρα τότε, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο οποίο βγαίνει και λέει ότι είμαστε πιο διεφθαρμένη χώρα του πλανήτη, ότι έχουμε χρεοκοπήσει όλα τα σχετικά, καταλαβαίνετε ότι κανείς λογικός άνθρωπος δεν δανείζει. Εκεί λοιπόν οδηγηθήκαμε. Αλλά και σήμερα προφανώς, εγώ είμαι ειλικρινής, έχω μάθει τη ζωή μου να λέω τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Σήμερα προφανώς δεν είμαστε όπως είμαστε το καλοκαίρι του 2015. Το καλοκαίρι του 2015 ήμασταν μισό βήμα από τον γκρεμό. Θα πέφταμε. Αν δεν βάζαμε πλάτη κι εμείς, έτσι, για να υπάρξει η παραμονή της χώρας δια της ψηφίσεως του τρίτου επαχθούς μνημονίου, του μνημονίου που έχει υπογραφεί έτσι πρακαμένου, αν δεν βάζαμε πλάτες τότε, εκείνο το καλοκαίρι τον Αύγουστο του 2015, τώρα θα συζητούσαμε, θα ήμασταν στην δραχμή και θα ήταν συνθήκες εντελώς διαφορετικές. Μιλάμε για συνθήκες φτώχειας. Φτώχειας και ερημοποίησης της χώρας. Σωθήκαμε στο παραπέντε. Προφανώς δεν είμαστε όπως ήμασταν το καλοκαίρι του 2015, είμαστε καλύτερα. Δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμη και εκεί που ήμασταν στα τέλη του 2014. Έχουμε δρόμο. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι αν η παρούσα κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, εγγυάται ή δίνει προοπτικές ελπίδα και προοπτικές στους Έλληνες πολίτες για αλλαγή πολιτικής, για προσέλκυση επενδύσεων να πετύχει την ανάπτυξη. Εμείς λέμε ότι στην παρούσα κυβέρνηση υπάρχουν και ανίκανοι άνθρωποι αλλά και ιδεολειπτικοί άνθρωποι. Υπάρχουν απολυθώματα στα ελληνικά ακόμη, έτσι, που είναι εχθρική απέναντι σε οτιδήποτε έχει σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αναφέρομαι στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αντίθετοι σε ό,τι έχει σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν η φιλελεύθερη ιδεολογία, όταν η οικονομία της αγοράς έχει κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο,
Δύο χώρες ακόμη έχουν τον κομμουνισμό το γνωστό. Η Βόρεια Κορέα με τον τρελό τον Κιμ και η Κούβα, η οποία όμως κάνει ανοίγματα στη φιλελεύθερη οικονομία. Λοιπόν, και κάποιοι άνθρωποι που είναι σήμερα στην κυβέρνηση θέλουν να μας πάνε εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσει τα προβλήματα η παρούσα κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε ότι η πιο ευχάριστη είδηση, το πιο ευχάριστο διάγγελμα από τον Πρωθυπουργό είναι όταν με το καλό, και ελπίζω, προσεύχομαι και αγωνίζομαι να γίνει αυτό σύντομα, βγει και κάνει ένα νέο διάγγελμα στον ελληνικό λαό και πει ότι έφτασε η ώρα να πάμε σε εκλογές. Τότε θα πανηγυρίσουμε όλοι, και οι Έλληνες πολίτες και βεβαίως και η πατρίδα θα χαρεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον πρώην Υπουργό Μακεδονίας Τρέκης για την παρουσία του. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα δούμε την αλλαγή του πλαισίου που αφορά στην νομοθεσία.